Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα τα ξημερώματα το νομοσχέδιο που αφορούσε στο δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επισφράγισε το βαθύ ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ εμπλοκή φαίνεται να προκύπτει στις συνομιλίες με το ΔΝΤΟΥ σχετικά με το σχέδιο βοήθειας προς την Ελλάδα. Αφού, όπως έγινε γνωστό, αυτό απαιτεί ως προηγούμενη αίτηση, μάλλον απαιτεί αίτηση από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. 230 βουλευτές ψήφισαν ναι στο δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων. 63 καταψήφισαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Χρυσή Αυγή και 5 δήλωσαν παρόν. 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν και 5 δήλωσαν παρόν. Ο συνολικός αριθμός των διαφωνούντων του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε, καθώς στην προηγούμενη ψηφοφορία ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 39. Η πιο εχείρη διαφοροποίηση ήταν αυτή του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος στη σημερινή ψηφοφορία ψήφισε ναι, αν και στην προηγούμενη είχε ψηφίσει όχι. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 298 βουλευτές, καθώς απουσίαζαν ο Δημήτρης Κυριαζίδης της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Χαρακίδης από το Ποτάμι. Πέρασε ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, ενώ ενσωματώθηκε στο δίκαιο της χώρας η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διάσωση των τραπεζών και η εγγύηση των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα πρέπει να ρηχτεί το βάρος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αναγκαίων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα, στην προώθηση στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικά ομάδων και στην προσπάθεια άμεσης προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, ώστε να αντισταθμιστούν οι ηφαισιακές τάσεις στην οικονομία. Ενώ τόνισε πως η συμφωνία εμπεριέχει και κάτι σημαντικότερο, τη σαφέστατη δέσμευση για αναδιάταξη του χρέους ώστε να γίνει βιώσιμο. Δύο-ώρη συνάντηση είχε σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξερχόμενη δήλωσε ότι με τον Πρωθυπουργό τη συνδέει σχέση συντροφικότητας. Με τον Πρωθυπουργό μας συνδέει σχέση συντροφικότητας, ειλικρίνειας και η κοινή διάθεση, δέσμευση και επιθυμία να διαφυλάξουμε τα δίκαια του λαού μας, την προοπτική αυτού του τόπου, αλλά και την συνοχή της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποιοι πολύ θα επιθυμούσαν να δουν να διαρριγνύεται. Γεύμα προς τιμήν των πολιτικών αρχηγών θα παραθέσει αύριο στις 2 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της 41ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η κίνηση Παυλόπουλου εκτιμάται ως μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την ενότητα του πολιτικού κόσμου. Εν τω μεταξύ, δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο νέο πρόγραμμα όπως απαιτείται, προκειμένου να μεταβεί εκπρόσωπος του Ταμείου στην Αθήνα. Αυτό γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος Τζέρι Ράις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εκπροσωπηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην επικείμενη αποστολή των θεσμών. Είναι πιθανό να μην μεταβεί αύριο ή το Σάββατο στην Αθήνα η επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στους θεσμούς, Ντέλια Βαλκουλέζου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα έχουν θεσμοί με την ελληνική κυβέρνηση για την κατάρτιση του νέου προγράμματος των 82 έως 86 δις ευρώ. Έτσι έχουν λίγο πολύ εξελίξει μέχρι και αυτή την ώρα. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Αύριο οι δικηγόροι θα αποφασίσουν αν θα κατέλθουν ή όχι σε αποχή διαρχίας. Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή πλήττει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι το 2014 ο τωρινός πρωθυπουργός είχε καταδικάσει το ίδιο σχέδιο ως πλήγμα κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του δικαίου των αδυνάτων πολιτών. Αυτό τονίζουν οι δικηγόροι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το επιμαχό νομοσχέδιο του κώδικα πολιτικής δικονομίας την περασμένη χρονιά είχε αποδοκιμαστεί σε πανελλαδικό δημοψήφισμα από το 93% του δικηγορικού σώματος, αλλά και από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας, με τους δικηγόρους τότε να είχαν προχωρήσει σε αποχή διαρκείας. Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας τόνισε ότι βασικά του άρθρα πλήττουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, τόσο η διαδικασία απονομήσης δικαιοσύνης, όσο και η διαδικασία των πληστηριασμών ακινήτων, με στόχο να ευνοηθούν οι τράπεζες σε βάρος των οφειλετών, αλλά και του δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων. Πρόκειται περί αντισυνταγματικού νόμου, έτσι όσο εισάγεται, γιατί η ειδική έκθεση της Βουλής μιλάει ότι είναι σε βάρος του δημοσίου, δηλαδή είναι
δημοσιονομικά το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι σε βάρος του δημοσίου, ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να εισαχθεί. Κατά δεύτερο λόγο, εστιάσαμε την προσοχή μας στις δύο διαδικασίες, δηλαδή τη διαδικασία της πρωτοβάθμιας δίκης, την έλλειψη μάρτυρα, τη διαδικασία των προτάσεων κτλ., η οποία όχι μόνο δεν θα έχει αποτέλεσμα την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Εκπρόσωποι των δικηγόρων όλης της χώρας προχώρησαν σε παρέμβαση κατά τις συζητήσεις του νομοσχεδίου του νέου κώδικα πολιτικής του οικονομίας, αρμόδιες διαρκείς επιτροπές της Βουλής, ζητώντας να αναζητηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες στις κρίσιμες για την κοινωνία διατάξεις του επίμαχου σχεδίου και να υιοθετηθούν λύσεις που υπάρχουν και ήδη έχουν προταθεί για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το μόνο που πετύχαμε ήταν αυτή η διάταξη να μην ισχύσει άμεσα ή από την έναρξη του δικαστικού έτους, αλλά να ισχύσει από 1η-1η του 2016. Παρά τα αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες στη Βουλή εξέφρασε τη θέση ότι θα επιχειρήσει να κάνει τροποποιήσεις και επίσης θα παρακαλέσει τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής να συνεχίσουν το έργο τους. Γι' αυτά θα πάρει θέση ολομέλεια, δεν θέλω να πάρω προσωπικά θέση. Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας θα συγκληθεί εκτάκτως αύριο στις 2 το μεσημέρι για να καθοριστεί η περαιτέρω στάση του Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς φυσικά να αποκλείεται ότι στο τραπέζι των συζητήσεων δεν θα πέσει πάλι και η πρόταση αποχής διαρκείας. Θα μείνουμε στο θέμα και στην ψήφιση του νέου κώδικα. Έχουμε μαζί μας απόψε τον κύριο Βασίλη Αλεξανδρή, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Αλεξανδρή, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε ότι χθες, όπου επιδιώξαμε να μιλήσουμε για το ίδιο θέμα, ήσασταν στη Βουλή διαρκώς, προσπαθώντας να κάνετε τι, δώσατε μια μάχη να κάνετε τι, να αλλάξουν κάποια πράγματα πριν την ψήφιση. Πρέπει να σας πω ότι κατευλήθη μια προσπάθεια από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, υποβάλλοντας ένα αίτημα με την διάταξη του άρθρου 38 του κανονισμού της Βουλής, να ακουστεί εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για το μείζον αυτό ζήτημα. Επετεύχθη τελικά αυτός και ακούστηκα ως πρόεδρος Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και εξέφρασα τη θέση όχι μόνο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, πιστεύω όμως ότι εξέφρασα και την άποψη του νομικού κόσμου της χώρας, διότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο σήμερα αποτελεί νόμο του κράτους, έχει την ιδιαιτερότητα και το ιδιαίτερο προνόμιο να έχει τύχη της γενικότερης δημόσιας αποδοκιμασίας όλου του νομικού κόσμου της χώρας, αρχής γενομένης από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία εδώ και 12-13 μήνες έχει απορρίψει ως απολύτως ακατάλληλο το νομοσχέδιο αυτό, δεδομένου ότι η εφαρμογή του, όπως έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όχι μόνο δεν θα επετάχυνε τη δικαιοσύνη, αλλά θα προκαλούσε επιβράδυνση και αρρυθμία. Ήταν κάτι που το 2014 είχε διαφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είδα καλά στην ανακοίνωση. Βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι συνήντησα τον κύριο Τσίπρα, αφού είχαμε εκφράσει την εναντίωσή μας για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας χαμηλοθόρη, και η θέση του κυρίου Τσίπρα την 21η 11 του 2014, όπως εξεφράστη με ανακοίνωση του γραφείου τύπου, ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένας τέτοιος κώδικας πολιτικής δικονομίας, αφού δημιουργεί προβλήματα όπως πληστηριασμοί fast track, πολλαπλές ηλεκτρονικές κατασχέσεις, εκποίηση των ακινήτων των οφειλετών σε τιμές απαξίας. Αυτό για να το καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν ξέρουμε από νομικούς όρους, φέρνει όλα αυτά που είπατε, γρήγορες κατασχέσεις, δεν έχει κάποια καλά μέσα. Δηλαδή πώς, με ποια κοινή λογική έρχεται στην ήρθε μάλλον. Κοιτάξτε, ψηφίστηκε. Αυτό το νομοσχέδιο δεν διστάζω να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την νομική πραγματικότητα της χώρας. Μειώνει, εξαφανίζει κάποιες προθεσμίες, μειώνει ένδικα μέσα, αφαιρεί την δυνατότητα του πολίτη που είναι διάδικος να εξεταστεί ο μάρτυρας που έχει ενδεχομένως το μοναδικό αποδεικτικό του μέσο από το δικαστήριο, καθιστά τον δικαστή παθητικό καταναλωτή μόνο εγγράφων. Είναι μια σειρά παραλογισμών η οποία συνελήφθη ως μέγα επίτευγμα από την σκέψη κάποιου ανδρός και υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του νέου, το οποίο θα ρυθμίσει τα πάντα. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω, γιατί έχω συνεννοηθεί και έχω συνεκτιμήσει με προϊσταμένους πολλών δικαστηρίων της χώρας την κατάσταση, ότι τον Μάιο του 2016, αν θέλετε παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία, η δυνατότητα
να εκδοθεί απόφαση από το μεγαλύτερο πρωτοδικείο της χώρας που είναι η Αθήνα, αλλά και το μεγαλύτερο πρωτοδικείο της Ευρώπης που είναι η Αθήνα, σύμφωνα με τον αριθμό των υποθέσεων που χειρίζεται, θα είναι παντελώς αδύνατη. Το Μάιο του 2016 λοιπόν. Το Μάιο του 2016. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό δεν φαίνεται να είναι πολύ μακριά, γιατί ο νόμος αυτός, όπως προηγουμένως άκουσα τον κύριο Παπάκο να λέγει στο ρεπορτάζ, ακριβώς, αρχίζει να εφαρμόζεται 1η-1η του 2016, δηλαδή στο τετράμινο, το πολύ στο πεντάμινο, θα είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση θα κληθεί πάλι να νομοθετήσει. Μάλιστα. Διότι εάν στο όνομα αυτής της επιτάχυνσης θυσιάζονται πάρα πολλά ατομικά δικαιώματα, προκειμένου να φύγουμε από την ύφεση και να μπούμε στην ανάπτυξη, όταν δεν θα εκδίδεται καμία δικαστική απόφαση, γιατί δεν θα υπάρχουν αίθουσες, δεν θα υπάρχουν δικαστές, δεν θα υπάρχουν γραμματείς, δεν υπάρχει γραμματιακή και ηλεκτρονική υποστήριξη. Αντιλαμβάνεται ότι αυτά δεν γίνονται όλα θεωρητικά. Συλλαμβάνουμε μια ιδέα και εκτελείται. Η εκτέλεση μιας ιδέας διασταυρώνεται και ελέγχεται από την δυνατότητα αυτό να γίνει στην πράξη. Μάλιστα. Στην πράξη λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να πάμε λίγο στους δανειολήπτες που και στις δικές σας ανακοινώσεις διαβάζουμε ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα και είναι υπέρ των τραπεζών. Αυτό βέβαια θα σας δώσει δουλειά, σας φαντάζομαι, στους δικηγόρους. Γιατί θα μας δώσει δουλειά? Διότι πιθανόν να έχει περισσότερες υποθέσεις για να χειριστείτε, έτσι δεν είναι? Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι έτσι. Παρόλα αυτά, κάνουν ένδικα μέσα οι δανειολήπτες. Το θέμα είναι... Αυτό λέω ότι πιθανόν εσείς... Αφού κάνει ένδικο μέσο ο δικηγόρος, σε ποιο ένδικο μέσο θα παρασταθεί για να το υποστηρίξει? Μάλιστα. Επίσης, εμείς σταθήκαμε... Ναι, θεώρησα ότι χάνεται κάποιες... Όχι, χάνει δικαίωμά του, ένδικο δικαίωμά του, ο πολίτης, ο οφειλέτης. Μάλιστα. Θα δούμε ότι δεν θα υπάρχει δικηγόρος να το υποστηρίξει. Να μην υπάρχει δικηγόρος να το υποστηρίξει. Το θέμα ότι έχει απώλεια ενδίκου μέσου. Του δικαιώματος δεν υπάρχει πια αναίρεση στην εκτέλεση. Α, μάλιστα. Παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι γνωστό στον κόσμο. Αρχίζουν πλέον οι πολλαπλές κατασχέσεις. Εμείς ήμασταν εις βάρος εναντίον των πολλαπλών καταθέσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι το συμφέρον το δικηγορικό στενά εννοούμενο είναι να υπάρχουν πολλές κατασχέσεις. Πολλές κατασχέσεις, πολλές δικαστικές πράξεις, πολλές συμμετοχές των δικηγόρων στις φάσεις αυτές. Εμείς είπαμε όχι, είναι ανεπίτρεπτο. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πώς θα παρακολουθήσει τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό ο άνθρωπος ο οποίος ζει στους ταξιάρχες της δράμας? Υπάρχει ισότητα όπλων μεταξύ του πολίτη που ζει στην περιφέρεια, την απομακρυσμένη, και στην τράπεζα η οποία θα επισπεύδει? Υπάρχουν τέτοιες ανισότητες τεχνικές, ουσιαστικές, δικονομικές, που πραγματικά αυτός ο κώδικας πολιτικής οικονομίας νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Τώρα, σε περίπτωση, για να κλείσουμε κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που πάνε όπως πάνε τα πράγματα, έτσι, και από 1η του 2016 ξεκινήσει να ισχύει, τι άλλο μπορείτε να κάνετε? Αύριο έχετε σύγκληση, νομίζω ότι έχετε γενική συνέλευση. Να μην σας πω το στερεότυπο ότι δεν θα έπρεπε την όποια σκέψη μου να την πω πρώτα σε εσάς και να μην την πω στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η οποία είναι αυτονόητο. Αύριο, έτσι. Εμείς πρέπει να σταθμίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε πρώτα πολίτες και μετά δικηγόροι. Έχουμε μια απόλυτη συνέστηση του που βρίσκεται η χώρα. Γνωρίζουμε βέβαια και υπό ποιες συνθήκες έφτασε η χώρα εκεί που έφτασε. Έχουμε κάνει και ένα καταμερισμό ευθυνών, αλλά ας είναι, δεν είναι της ώρας αυτά τα ζητήματα. Εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να διασώσουμε, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα των δικών, εμπορικών και αστικών διαδικασιών. Μάλιστα. Οπότε αύριο τα νεότερα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, εγώ κύριε Αλεξανδρή. Να είστε καλά. Δική μας. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Αλεξανδρή. Τώρα, ύστερα από 20 ημέρες τραπεζικής αργίας, οι επιχειρήσεις της Αχαΐας προσπαθούν να παραμείνουν ανοιχτές και να επανέλθουν στην εποχή pro-capital control. Τα προβλήματα παραμένουν. Αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία είναι οι ιδιοκτήτες μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να τίθεται ακόμη και θέμα επιβίωσής τους.
Μπορεί οι τράπεζες από τη Δευτέρα να ξεκίνησαν και πάλι τη λειτουργία τους ύστερα από 3 εβδομάδες τραπεζικής αργίας, ωστόσο η οικονομική ασφυξία για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Αχαΐας συνεχίζεται. Τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι επιχειρηματίες είναι πολλά, καθώς θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά και τις δόσεις προς τον ΟΑΕ. Με το ΤΕΒ δόθηκε μια ανάσα μέχρι 31 Ιουλίου, αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Εμείς μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίου έχουμε προσπαθήσει όλες οι υποχρεώσεις να πάνε πίσω για ίσο χρονικό διάστημα. Για όσο διαρκούσε το κλείσιμο των τραπεζών, ώστε να μπορέσουμε να προσπαθήσουν να μπορέσουν να μπουν σε κάποιους ρυθμούς. Το θέμα με τον επιταγόν είναι τεράστιο. Αφενός μένουν να καταθέσουν χρήματα, δεν μπορούν. Μετρητά δεν υπάρχουν στη διακίνηση. Οι επιταγές πρέπει να είναι κατεθειμένες σε λογαριασμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, πρόβλημα βιωσιμότητας αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτές που κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους, αφού η τραπεζική αργία τους γονάτισε. Η πλειοψηφία των μεταποιητικών επιχειρήσεων εισάγουν είτε πρωτεσύλλες, είτε βοηθητικές, είτε υλικά συσκευασίας από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και εξαγωγικές, να μην μπορούν αυτή τη στιγμή. Να λειτουργήσουν. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή τη δική μας, οι οποίες εισάγουν πλαστικό, παράδειγμα, σαν πρώτη ύλη. Έχουν υποβάλει αιτήσεις εδώ και 15 μέρες και ακόμα δεν έχουν πάρει απάντηση. Άλλες επιχειρήσεις έχουν απορριπτικές απαντήσεις και στον κλάδο των τροφίμων. Με αποτέλεσμα, ανατίθεται και θέμα αμοιβιωσιμότητας των επιχειρήσεων πλέον, οι οποίες απασχολούν και αρκετά άτομα. Προς αυτήν την κατεύθυνση πάλι κινούμαστε να μπορέσουμε. Να προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τους κινδύνους στον απόλυτο βαθμό. Το επιμελητήριο Αχαΐας από την πλευρά του προσπαθεί να βρει λύσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να επανέλθουν στην pro-capital control εποχή. Ιδάλλως, αν σταματήσουν τη λειτουργία τους, θα είναι δύσκολο να ξεκινήσουν από την αρχή με το ποσοστό της ανεργίας στην Αχαΐα να εκτοξευθεί εάν βάλουν λουκέτο. Με τις τιμές των τυποποιημένων προϊόντων να έχουν πάρει την ανηφόρα, το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει πολύ δύσκολα. Έτσι δεν είναι λίγοι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράζουν προϊόντα χύμα. Οι σοβαρές ανατιμήσεις σε μεγάλο αριθμό προϊόντων οδηγούν αρκετούς πολίτες να βρουν εναλλακτικές λύσεις για να ψωνίσουν οικονομικά και να έχουν γεμάτο το ντουλάπι τους. Σε καιρούς που η κρίση έχει χτυπήσει και τις πρώτες ανάγκες, υπάρχουν οι τρόποι για τον καταναλωτή να βρει διέξοδο και να γλιτώσει μεγάλο μέρος των χρημάτων του. Τα χύμα προϊόντα είναι μια επιλογή η οποία είναι κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τον πολίτη, ο οποίος σε πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να ψωνίσει μεγάλες ποσότητες τροφίμων πρώτης ανάγκης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το χύμα προϊόν έχει κερδίσει πολλές μετοχές σε σχέση με το παρελθόν. Και σε αυτό έχει παίξει το ρόλο της και η σκληρή κρίση που διέπει τη χώρα μας. Στο νησί της Ζακύνθου υπάρχουν πάντως απόψεις καταστηματαρχών που επισημαίνουν ότι δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση στα χυματρόφιμα και ότι παραμένει απαράλλακτη στο πέρασμα των τελευταίων ετών. Όπως ήταν πάντα, είναι και τώρα. Δεν έχει αυξηθεί τίποτα, όχι. Και μπορώ να σου πω και λιγότερο. Περισσότερο είχε. Καλά, αυτά είναι χειμωνιάτικα τα περισσότερα. Τα όσπρια και τα αυτά που είναι χύμα. Τώρα δεν έχει καταναλώσει, όχι. Υπάρχει μια τόση μεγάλη. Υπάρχει μια διαφορά στις τιμές από τα τυποποιημένα. Είναι πολύ καλύτερα, είναι πολύ φτηνότερα. Και γενικότερα σε επαρχίες δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή αύξηση στο χύμα, γιατί πάντα η επαρχία κινείται διαφορετικά από ό,τι κινείται οι μεγάλες πόλεις. Εδώ ιδιαίτερα όχι. Δεν έχω παρατηρήσει και εγώ, ας πούμε, και με τους συνάδελφους που έχω κάποια, ας πούμε, τέτοια έτσι, μικρή επαφή, δεν έχουμε ιδιαίτερη τέτοια παρατηρήση. Δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα αλλαγές, γιατί δεν έχει επηρεαστεί το ΦΠΑ, ας πούμε, σε αυτά τα είδη. Έχει αλλάξει ο τρόπος στον οποίο αγοράζουμε πλέον. Δηλαδή, θέλουν όλοι το ρευστό. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα έβασμα πλέον. Αυτό έχει κοπεί. Δεν το θέλει ο εκάστοτε προμηθευτής, είτε αυτό είναι όσπριο, είτε είναι κάποιο άλλο εμπόρευμα. Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη γνώμη, όπως εκείνη της Άννας Πάτρα, η οποία για πολλά χρόνια προσφέρει χύμα προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Η έμπειρη ιδιοκτήτρια επισημαίνει ότι τον τελευταίο καιρό λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί η ζήτηση. Σίγουρα έχει αυξηθεί η κίνηση πάρα πολύ. Και το δικό μας μαγαζί είναι παλιό μαγαζί. Και έχει την αυθεντία στα όσπρια, μπορώ να πω, στα χύμα. Και βραστερά και καλής ποιότητας και πολύ καλές τιμές. Και είναι πάντα ελληνικά τα δικά μας. Και εμείς τα δουλεύουμε πάρα πολύ χειμώνα-καλοκαίρι. Και τώρα λόγω της κρίσης ο κόσμος έχει στραφεί πιο πολύ στα χύμα. Σίγουρα είναι πιο δύσκολα. Και ποιος δεν το λέει γι' αυτό. Πιο δύσκολα είναι για όλους. Και πιο πολλά χρήματα χρειάζονται. Και ο τρόπος τώρα που αγοράζουμε. Γιατί όλα είναι αντικαταβολή. Και πρέπει να έχεις τα χρήματα για να αγοράσεις. Τα χύμα προϊόντα είναι μια λύση οικονομικά προσοδοφόρα για επιχειρηματίες και πολίτες που την επιλέγουν σε δύσκολες περιόδους και καταφέρνουν και κερδίζουν εκεί που άλλοι χάνουν. Σε παρόμοια
θεματική ενότητα θα μείνουμε. Ενεργοποιούνται από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου οι κάρτες αλληλεγγύης, οι κάρτες σίτησης, οι οποίες διανέμονται από τα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι της κάρτας, η πίστοση της οποίας εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας του κ. Κατρούγκαλου, θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν στα περίπου 5.000 εξουσιοδοτημένα καταστήματα τροφίμου και να προμηθεύονται κάθε μήνα έως το τέλος του χρόνου. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πατρέων, τον κ. Διονύση Πλέσα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες, να μας πει και πώς έχει η κατάσταση στην περιφέρεια και σε μια πόλη όπως είναι η Πάτρα. Κύριε Πλέσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδόση, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Πλέσα, ξεκινά αυτό τώρα από Παρασκευή, από αύριο ξεκινά η χρήση της. Βέβαια, έχει γίνει μια διεργασία όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτή η κάρτα, για να καταλάβουμε όλοι? Κύριε Θεοδόση, θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα σε σχέση με την κάρτα συσιτίου, διότι περί αυτής πρόκειται, κάρτα σύντησης λέγεται. Mm-hmm. Πότε? Το 2015. Κύριε Θεοδόση, η καπιταλιστική κρίση και τα μνημόνια τους όσο κρατούν, όλο ένα και περισσότερο θα εξαθλιώνεται ο λαός μας και θα οδηγείται σε συσίτια. Είχαμε το πρώτο μνημόνιο, είχαμε το δεύτερο. Ποιοι κέρδισαν από αυτά? Σίγουρα όχι ο λαός. Όσα υφάρπαξαν από το λαό κάπου πήγαν. Πήγαιναν στους τοκογλύφους δανειστές, θεσμούς τους αποκαλεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και στα μονοπόλια. Τώρα έχουμε το τρίτο μνημόνιο. Ποιοι διαρθροσκοπούν πάλι? Οι ίδιοι. Το τραπεζικό κεφάλαιο, οι εφοπλιστές, οι μεγάλοι κεφαλοκρατητικοί όμιλοι. Ποιοι χάνουν και εξαθλειώνονται? Ο ίδιος ο λαός μας. Τα πλατεία λαϊκά στρώματα που, όπως είπαμε, το 2015 είναι τραγικό, κύριε Θεοδόση, να μιλάμε για κάρτα σύντησης. Και γιατί είναι τραγικό? Δείτε την αντίφαση. Φτάνουμε σε σημείο να εξερευνούμε άλλους πλανήτες και με βάση την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη που υπάρχει, ο πλανήτης θα μπορούσε να ζήσει, να θρέψει 5 και 6 φορές τον πληθυσμό του. Και όμως ο κόσμος στερείται την τροφή. Είναι τυχαίο αυτό? Μάλιστα. Εμείς λέμε όχι, δεν είναι τυχαίο. Να συμφωνήσουμε σε αυτά. Είναι το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που βιώνουμε. Καπιταλισμός είναι στο δώσει. Να πάμε όμως και στην κάρτα. Και δεν κάνουν κομμάτι πολιτικέ ή τα μονοπόλια. Να πάμε και στην κάρτα σύντηση να δούμε πόσο, σε τι κόσμο αφορά. Βεβαίως, έχουν υποβληθεί 8.421 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί 4.642. Που σημαίνει ότι, ακούστε, ο δικαιούχος θα παίρνει με αυτή την μορφή, με αυτή την κάρτα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έτσι είναι, με βάση τα καταστήματα αυτά που είναι σε όλη την Ελλάδα, θα παίρνει το μεμονωμένο άτομο, θα πιστώνεται δηλαδή ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο κατάστημα με 70 ευρώ ανά μήνα, και το οποίο θα προστίθεται για κάθε εξαρτώμενο μέλος με 30 ευρώ και μέχρι 220. Για 5 εξαρτώμενα μέλη, ναι, και πάνω. Πολυμελής οικογένεια. Ωραία. Για 5 εξαρτώμενα μέλη και πάνω. Τι ακριβώς αφορά? Αυτό έχει μια προϋπόθεση. Αν έχει εισόδημα μέχρι 6.000. Δηλαδή αυτός που έχει 7.000, 8.000, 10.000 εισόδημα μπορεί να τα φέρει σε πέρας. Το γνωρίζουμε όλοι, σε καμία περίπτωση. Δείτε όμως τι νόημα θέλουν να περάσουν, ότι προσέξτε, υπάρχουν και τα χειρότερα. Αυτοί που ζουν με 5.000 εισόδημα. Λες και έχοντες 10.000 εισόδημα μπορούν να τα βγάλουν σε πέρας. Και με 20.000 θα λέω εγώ, είναι δυνατόν? Σε τι αφορά, σε τι καταστήματα? Σίγουρα τροφίμων, από ό,τι είδα στο... Τροφίμων. Ναι, ναι. Κάποια άλλα, ψιλικατσίρικα, δηλαδή μπορεί να πάρει και άλλα υλικά ο κάτοχος, ο δικαιούχος της κάρτας? Ο κάτοχος θα πάρει κύρια τρόφιμα, γι' αυτό λέγεται την κάρτα σύντησης, από τα συνευλημένα καταστήματα και θα πιστώνει το λογαριασμός, όπως είπαμε προηγουμένως. Θα ισχύσει για ένα χρόνο αυτό, κύριε Πλέσα? Ναι, ναι, μέχρι 31/12/2015. Όμως, κύριε Θεοδόση, αυτό το μέλλον επιφυλάσσουν σε εμάς και στα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Τα παιδιά μας θα θέλουν δούλους στα εργασιακά σκλαβοπάζαρα του 21ου αιώνα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αναγκαίο ο λαός να ενωθεί στη βάση των συμφερόντων του και να συγκροτήσει ένα δικό του μέτωπο πάλι. Που να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο με τις αξίες που έχει. Όχι σαν εργαλείο κέρδους, σαν μοχλό κέρδους, όπως το καπιταλιστικό σύστημα που βιώνουμε τον αντιμετωπίζει. Γιατί η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται με κάρτα σύντησης, κύριε Θεοδόση. Δεν αντιμετωπίζεται με ανάπτυξη, με εργασία, που όμως τα κλειδιά της οικονομίας αντάχει ο ίδιος ο λαός. Και όχι οι πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Διότι όλοι αυτοί οι κύριοι και αυτοί που έχουν κυβερνήσει, όλες οι κυβερνήσεις και τη σημερινή φυσικά, που δείτε ακόμα και εκείνο το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης κατά το ΣΥΡΙΖΑ που έδινε αυτά τα ψίχουλα, ούτε και αυτό εφαρμόζεται. Δεν είναι σε θέση. Γιατί δεν είναι σε θέση? Διότι είναι μέσα σε έναν καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που φυσικά υπακούν στα κελεύσματά της.
Και τα αποτελέσματά της είναι φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση και συσσόρευση πλούτου στις πολυεθνίες και στα μονοπόλια που αυτοί κάνουν κουμάντο και τα αστικά πολιτικά κόμματα που κόβονται για την δημοκρατία χτυπάνε προσοχή στα αποτελέσματά τους. Και ο λαός εξαθλιώνεται. Κύριε Πλέσσα, όλο ένα και περισσότερο. Κύριε Πλέσσα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή έχουν πάρει οι δικαιούχοι από τα ΚΕΠ τις κάρτες ή οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει όλοι. Δεν έχουν πάρει όλοι. Ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτές τις μέρες. Καλούνται να πάρουν βέβαια. Καλούνται να τις πάρουν άμεσα γιατί αύριο ξεκινά, οπότε... Άμεσα. Τουλάχιστον εμείς σαν Δήμος συμμεριζόμαστε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που φυσικά και στο Δήμο έρχονται για την οποιαδήποτε βοήθεια. Στα πλαίσια του δυνατού την παρέχουμε και εμείς. Αλλά δεν αρμόζει αυτό το μέλλον στο λαό μας. Θα πάρουν τις κάρτες της, ολοκληρώνονται η διαδικασία. Θα έχει λήξει μέσα σε δύο μέρες. Από εκεί έπειτα όμως με 70 ευρώ το μήνα για ένα μεμονωμένο άτομο, με 220 ευρώ το μήνα για πολυμελή με πενταμελή οικογένεια, είναι δυνατόν να τα φέρουν σε πέρα? Δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Δυνατόν. Φτώχεια, πείνα και εξαθλίωση. Πότε, κύριε Θεοδόση, το 2015, που επαναλαμβάνω, ο πλανήτης θα μπορούσε να θρέψει 5 και 6 φορές τον πληθυσμό του? Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Ποιοι είναι αυτά τα εμπόδια? Είναι μεγάλη κεφαλαιοκρατική όμιλη, είναι πολυεθνικές στα μονοπόλια, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πλέσσα, να σας ευχαριστήσουμε. Και όλες αυτές οι κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν βάλει πλάτη για να περάσουν αυτές τις πολιτικές. Είδατε τώρα. Τρίτο μνημόνιο. Ναι. Πιο αυστηρό. Σειρότερο από τα προηγούμενα. Εμείς λέμε λοιπόν κανένα μνημόνιο. Μάλιστα, εμείς λέμε λοιπόν ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδατε και τις τελευταίες μέρες, πιστεύω ότι ο λαός να βγάζει τα συμπεράσματά του. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν υπάρχει διέξοδος για το λαό μας. Η μοναδική λύση είναι ο λαός να συγκροτήσει τη δικιά του συμμαχία με πολιτικό σχεδιασμό και πολιτικό προσανατολισμό, να κάνει τη δικιά του λαϊκή συμμαχία, να πάρει τα χειριά της οικονομίας και να κάνει κουμάντο στον τόπο του. Κύριε Πλέσσα, να σας, πλούτο, να σας ευχαριστήσουμε να γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Να είστε καλά, σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέσσα. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοδόση. Να είστε καλά. Βράδυ, γεια σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την κάρτα σύντησης η οποία ξεκινά αύριο, όπως ακούσαμε και από τον Αντιδήμαρχο. Να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε εδώ, έχουμε μεγάλη φωτιά στην Ηλία, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο και όλη βέβαια την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε λίγο. Στον αέρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολλά έργα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τι ισχύει με τους αυτοκινητοδρόμους Κορίνθου, Πατρών, Πύργου. Ένα λεπτά μετά τις 9, να συνεχίσουμε το δελτίο μας με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Δραγόκι κοντά στη Φυγαλία Ελίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα από διάφορα σημεία του νομού. Σε κίνδυνο βρέθηκαν ο οικισμός Μποϊκά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων από αυτή την πυρκαγιά, η οποία, να πούμε ότι για όσους γνωρίζουν, ξέσπασε στα όρια με το Δήμο Ζαχάρος, ανάμεσα στα Περιβόλια και το Δραγόγι. Οι φλόγες έκαναν την εμφάνισή τους στην πλαγιά, βλέπουμε και τα πλάνα που έχει εξασφαλίσει ο συνάδελφος Γιάννης Σπυρούνης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υπερπροσπάθεια πραγματικά κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά αργά το βράδυ. Η φωτιά ξεκίνησε από τις παρυφές του οικισμού Μποϊκά, ακριβώς στα όρια των Δήμων Ανδρίτσενας, Κρεστένων και Ζαχάρος, σήμερα το πρωί στις 9 και 10 περίπου. Λόγω των συνθήκων, η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτοδασική περιοχή, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση και θάμνους. Αλλά έκαψε και ηλιοστάσια, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας. Η μάχη των πυροσβεστών ήταν δύσκολη. Άμεσα κλήθηκαν αεροσκάφη που έχουν έδρα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και, όπως γίνεται κατανοητό, ο χρόνος για κάθε βολή και γέμισμα ήταν μεγάλος. Δύο καναντέρ επίσης επιχείρησαν από την Ανδραβίδα και έτσι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έχουμε από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον υποστράτηγο και συντονιστή, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας.
Ωραία. 9 η ώρα περίπου, βρισκόμενο στο Πέκκι Δυτική Ελλάδα στην Πάτρα, ενημερώθηκα για πυρκαγιά στο πλησίον του υπηκού Ιραπόλνα. Γνωρίζοντα την περιοχή και γρήγορη κινητοποίηση, έπρεπε να το κάνουμε για το δίσβατο τη περιοχή. Έγινε κινητοποίηση από όλη την περιφέρεια και από του γειτονικού νομού Καλαμάτα και Τριπόλεω. Καθώ επίση σε 2 εναέρια. Στην περιοχή αυτή τη στιγμή βρίσκονται 17 αυτοκίνητα, 50 άντρε και 20 άτομα πεζοπόρο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σα πω ότι η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Όχι, ούτε ο ναό δεν απειλήθηκαν. Το χρουγιδάκι από κάτω το βλέπετε τα μικρά σπίτια, τα λίγα σπίτια. Πήγαν αυτοκίνητα γρήγορα και αποστοβήσαμε τον κίνδυνο. Υπάρχει νομίζω μία ύφεση από ό,τι λένε και οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής. Θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση αν είχαμε την ώρα που έπρεπε τα αεροπλάνα. Δυστυχώς με το ζόρι προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι τα πεζοτέλ δεν πρέπει να κάνουν δουλειά το πρωί που δεν είχε αέρα και χρειαζόταν τα καναντέρ. Όταν τα στήσαμε ήταν αργά και στο τέλος πάθανε και τα δύο ζημιά και φύγανε, κάνανε μισή ρήψη όλοι και όλοι. Νομίζω ότι με την εμπειρία των αξιωματικών και την πολλή δουλειά που κάνανε τα πεζοπόρα τμήματα, η φωτιά σε ένα δύσκολο σημείο, το δείτε και το βλέπετε και εσείς, είναι πολύ δύσβατο, έχει προς το παρόν ελεγχθεί, δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε καμία ξαφνική αναζωπήρωση, γιατί με τη φωτιά ποτέ δεν ξέρεις, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Στον αέρα βρίσκονται, για να αλλάξουμε θέμα αυτή τη στιγμή, πολλά έργα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και δύο μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, Κορίνθου, Πατρών, Πύργου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος τονίζει ότι με την επίτευξη της συμφωνίας θα επέλθει και το σταδιακό ξεπάγωμα των έργων, καθώς οι μεγάλοι οδικοί άξονες της περιοχής αναμένεται να δώσουν αναπτυξιακή πνοή στην περιφέρεια. Αρκετά ήταν τα έργα που θα υλοποιούνταν μέσω ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν πρόλαβαν καν να αρχίσουν λόγω των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, ενώ τα υπόλοιπα έχουν μείνει στη μέση αφού έχει κλείσει στρόφικα της χρηματοδότησης. Μεταξύ αυτών των έργων εντάσσεται η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Πάτρα, όπου οι εργαζόμενοι αναμένουν επιτευχθεί και τυπικά η συμφωνία με τους θεσμούς ώστε να επανακινήσει το έργο. Ευελπιστούμε από εδώ και εμπρός ότι όλα θα βρουν την κανονική ροή τους. Εάν πάει καλά, όπως φαίνεται ότι πάει η συμφωνία που κάνει η χώρα, τότε έχουμε την ελπίδα ότι θα αρχίσουν να ρέουν πάλι κανονικά τα προγράμματα και ιδιαίτερα το ΕΣΠΑ. Το λέω αυτό γιατί είναι άμεσα εξαρτώμενες όλες οι ενέργειες και τα έργα και οι δράσεις που βλέπουμε γύρω μας από την ομαλή ροή του ΕΣΠΑ. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τη χώρα δεν θα ήταν εφικτό να γίνει δημοπράτηση της Πατρών Πύργου, η οποία έχει περάσει από 40 κύματα και όλοι ευελπιστούσαν, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, ότι τέλος Ιουνίου θα δημοπρατείται το πρώτο τμήμα της, κάτι το οποίο δεν έγινε λόγω πολιτικών εξελίξεων και πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Αφού δεν έγινε η δημοπράτηση το Μάρτιο, που εμείς επιμέναμε ότι έπρεπε να γίνει τότε, φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, ενώ είχε οριστεί για τον Ιούλιο, να πάει ακόμα πιο πίσω, μια και η πραγματικότητα και η ζωή λέει ότι δεν μπορούσαν να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες χρηματοδότησης για την εκτέλεση, για την δημοπράτηση, άρα και εκτέλεση του έργου. Φαίνεται ότι θα πάει πιο πίσω το φθινόπωρο. Έστω τότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι αν έχει πάει καλά η χώρα πάλι, τη βάζω ως παράμετρο αυτή, θα έχουμε την κανονική ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣ, και η δημοπράτησή του θα έχει ορατό αποτέλεσμα. Αρκετές φορές στο παρελθόν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας, με δηλώσεις του, έχει τονίσει την αναγκαιότητα άμεση ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή. Αφισορύπανση. Μια κατάσταση που αλλοιώνει βάναυσα την εικόνα μιας πόλης, που κανείς βέβαια δεν θέλει να αναλάβει τη λύση του προβλήματος. Μια πρωτοβουλία των Δήμων, συνεργεία καθαρισμού, αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τις αφίσες και ετοιμάζονται να βάλουν ψηλά πρόστιμα στους παραβάτες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εκστρατεία καθαρισμού της πόλης από τις χιλιάδες αφίσες και πανό που τη ρυπαίνουν ξεκίνησε από το πρωί της Πέμπτης ο Δήμος Ζακύνθου. Στήλη ηλεκτροφωτισμού, σήματα της τροχέας, κολόνες, κυκλειδώματα και τείχη δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων είναι γεμάτα με αφίσες πολιτικών συγκεντρώσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από χρόνια. Κι όμως παραμένουν στην πόλη μισοκατεστραμμένες ή σκισμένες, αλλοιώνοντας αισθητικά τους χώρους της. Εδώ και χρόνια βλέπουμε μια απαράδεκτη εικόνα που ιδιαίτερα
τους καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο-Αύγουστο, ο καθένας γεμίζει την πόλη με αφίσες, μια εικόνα η οποία δεν αρμόζει στο νησί μας. Δεν επιτρέπεται εκ του νόμου, είναι παράνομο. Ωστόσο, νέες αφίσες τοποθετούνται σχεδόν την επόμενη ημέρα από τον κάθε καθαρισμό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει σχεδόν η ίδια. Θα ζητήσουμε από αυτούς που κάνουν εκδηλώσεις να γίνεται σε πολύ διακριτικά η οποιαδήποτε προβολή με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα έχει να κάνει με την έλλειψη, το πρόβλημα έγκεται στην έλλειψη που υπάρχει των σημείων προβολής. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια είχαν τοποθετηθεί σημεία με ταμπλό όπου έβαζαν τις αφίσεις αυτές. Αυτά με τα χρόνια τα πέταξαν. Ο Δήμος προσανατολίζεται και πάλι στην κατασκευή και εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου ειδικών ταμπλό προβολής εκδηλώσεων, όπου προβλέπεται να τοποθετούνται οι διαφημιστικές αφίσες. Πάντως, τα πρώτα πρόστιμα πρόκειται να επιβληθούν άμεσα στους επιχειρηματίες που τοποθέτησαν ανεξέλεγκτα αφίσες και διαφημιστικά πανό για εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν τις αφαίρεσαν μετά τη λήξη τους όπως προβλέπεται από τον νόμο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.500 ευρώ, αλλά το ποσό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχετική συνεδρίαση. Σε οικονομική ασφυξία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το χαμόγελο του παιδιού λόγω των εξελίξεων που μαστίζουν το τελευταίο διάστημα τη χώρα και των προβλημάτων. Οι προμηθευτές, είτε σε υλική είτε σε οικονομική βοήθεια, αδυνατούν να συνδράμουν όπως πριν. Με συνέπεια, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, να μην μπορούν να προσφέρουν τα απαραίτητα στα παιδιά που φροντίζουν όλο αυτό το διάστημα. Μηδέν ρευστότητα, μηδέν χορηγίες. Ο οργανισμός έχει περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα δεν ήταν δυνατόν να μην τον επηρεάσει. Με συνέπεια, οι οικονομικές και υλικές προσφορές δεν έχουν παγώσει τις τελευταίες ημέρες, την ίδια ώρα που οι ανάγκες για βοήθεια έχουν αυξηθεί κατά 50%. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον άνθρωποι και επιχειρηματίες που βοηθούσαν όλα αυτά τα χρόνια το χαμόγελο του παιδιού, αυτή τη στιγμή ζητούν και οι ίδιοι βοήθεια. Ο κόσμος δεν έχει να δώσει χρήματα. Και αφού ο κόσμος δεν έχει να δώσει χρήματα, δεν μας συνδράμει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Οι επιχειρήσεις θέλουν, δεν έχουν, δεν μπορούν σε αυτή τη φάση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε κλείνουμε. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε μπορεί να διαρκέσει αυτή τη στιγμή για μια εβδομάδα. Φέτος ο οργανισμός συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας και μέχρι στιγμής έχει στηρίξει περισσότερα από 1.000.000 παιδιά σε κρίσιμους τομείς της ζωής τους. Μόνο στην Αχαΐα και στον Δολακαρνανή αυτό το διάστημα βρίσκονται κάτω από τη στέγη του χαμόγελου του παιδιού περίπου 1.300 παιδιά. Το πρώτο εξάμεινο του 2015 συνολικά 61.000 παιδιά υποστηρίχθηκαν από το χαμόγελο, ενώ όλο το 2014 ο δέσκος αριθμός ήταν 82.000 παιδιά. Εκτός από τα σπίτια, τη στήριξη των παιδιών προβλήματα διαβίωσης, αλλά και την ψυχολογική του στήριξη, ο οργανισμός διαθέτει κινητές ιατρικές μονάδες ασθενοφόρα στηρίζοντας τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας. Δεν είναι ένας αριθμός. Πίσω από έναν κάθε αριθμό είναι ένα παιδί. Και όλα αυτά τα προβλήματα της επιβίωσής του που διέπουν την ύπαρξή του, την ίδια τη ζωή του και την οικογένειά του. Έχουμε τη γραμμή ΣΟΣ 1056 σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η γραμμή δέχεται πάνω από 700 κλήσεις την ημέρα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κατέβουν αυτά τα τηλέφωνα, να σταματήσουν αυτές οι γραμμές να χτυπούν? Ποιος θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτό το κενό του έργου που θα δημιουργηθεί? Όσοι θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54020 ή να καλέσουν στο 14545. Παράλληλα μπορούν να επισκεφτούν και τα γραφεία του Συλλόγου, όπου στην Πάτρα βρίσκονται στην όθονο Σαμαλίας 83, ώστε να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να σβήσει το χαμόγελο του παιδιού. Θα πάμε τώρα στην... κάνουμε μια επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα πορεία, νέα Ελλάδα. Αυτό είναι το όνομα του καινούργιου κόμματος που ιδρύθηκε επισήμως χθες από τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννο Γραμματίδη. Η παρουσίαση έγινε χθες στο Ζάπιο, όπου ο επικεφαλής ο κ. Γραμματίδης έδειξε τη γραμμή, έδωσε μάλλον το στίγμα του κόμματος. Τις φιλοδοξίες της προσπάθειας αυτής, αλλά και τους στόχους, θα μας τους πει ο ίδιος ο κ. Γραμματίδης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας απόψε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
Μια προσπάθεια σε μια δύσκολη συγκυρία το να ιδρυθεί ένα κόμμα. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς επιδιώκετε, πού στηρίζετε την προσπάθεια αυτή και ποιο κενό θέλετε να καλύψετε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κανένας πολιτικός καιροσκοπισμός ή σχεδιασμός σε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα που ο τόπος κυριολεκτικά μαστίζεται κάτω από την απειλή ιδιαίτερα ενός τρίτου μνημονίου, το οποίο είναι απολύτως αντιαναπτυξιακό και ηφεσιακό, και επομένως θα πρέπει να βοηθήσουμε σήμερα όλοι οι πολίτες, οργανωμένα όμως, να βοηθήσουμε το πολιτικό προσωπικό που δεν ξέρει να το αντιμετωπίσει. Είναι και υπεύθυνο για το ότι έχουμε αυτό το τρίτο μνημόνιο, αλλά δεν ξέρει και να το αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε λιγότερο αντιαναπτυξιακό, γιατί δεν μπορεί να γίνει απολύτως αναπτυξιακό και δεν μπορεί να γίνει απολύτως μη ηφεσιακό, θα εξακολουθεί να είναι ηφεσιακό, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να ενθαρρύνουμε λίγο περισσότερο και να δώσουμε κάποια περισσότερα όπλα στην επιχειρηματικότητα και στους πολίτες οι οποίοι μαστίζονται και βεβαίως θα μαστίζονται ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα όταν θα έρθει η στιγμή των εφαρμοστικών νόμων, που εκεί πέρα θα είναι το μεγάλο βατερλό της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Εσύ. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη στιγμή. Και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή σκεφτήκαμε, εμείς που εν πάση περιπτώσει είμαστε κοντά στον πολίτη και είμαστε κοντά στον πολίτη εδώ και πάρα πολύ καιρό κουβεντιάζοντας μαζί του, είπαμε να ανασκουμποθούμε, να φύγουμε από την πολύ του σπιτιού και του γραφείου μας, να σηκώσουμε τα μανίκια και έτσι με φρέσκες ιδέες και φρέσκο προσωπικό να βοηθήσουμε την πατρίδα μας σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Εσείς κύριε Γραμματίδη, που προέρχεστε και από τον κόσμο του επιχειρήν και της επιχείρησης, βλέπετε ότι μαστίζεται η ελληνική επιχείρηση μικρομεσαία τα τελευταία χρόνια και πλήττεται βάναυσα λόγω της κρίσης. Φαντάζομαι έχετε στόχευση στη στήριξη αυτής της ραχοκοκαλιάς, θα λέγαμε, της οικονομίας. Μα εάν είχε λάβει τις προτάσεις μας υπόψη ο Πρωθυπουργός στις 30 Απριλίου που μας πέρασε και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, τους οποίους στείλαμε σχετική επιστολή μετά από συνεννοήσεις που κάναμε και εγώ προσωπικό στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Ουάσιγκτον, όπου εκεί πέρα προτείναμε ένα πακέτο, το οποίο πακέτο θα έπρεπε να συζητηθεί με τους εταίρους μας, με τους εταίρους της Ελλάδας, στις Βρυξέλλες. Ένα πακέτο το οποίο να πρόβλεπε για 0% φορολογικό συντελεστή για νεοφυείς επιχειρήσεις για 5 χρόνια. 12,5% ενιαίο φορολογικό συντελεστή για όλες τις επιχειρήσεις γενικώς και για όλα τα χρόνια. Και από την άλλη πλευρά 12,5% φορολογικό συντελεστή για όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, για όλους τους Έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα κίνητρα, αλλά παράλληλα και με υποχρέωση να κάνουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να κοιτάξουμε να αυξήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις ώστε να κάνουμε την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο, κάτι τύπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν διατεθειμένο να συζητήσει και σας διαβεβαιώνω περί αυτού, γιατί εγώ προσωπικώς έκανα τις συζητήσεις. Άρα λοιπόν, όταν το πολιτικό προσωπικό δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και άλλος δρόμος και μας οδηγεί σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, η οποία μεγάλη περιπέτεια δυστυχώς μόνο δεινά θα φέρει στον τόπο μέσα στο 2015 και μέσα στο 2016, αντιλαμβάνεστε ότι η μόνη φυσική συνέπεια θα ήταν να ανασκουμποθούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πια στην πράξη με ό,τι μέσο, νόμιμο μέσο διαθέτουμε. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα κάνετε κάποιες επαφές τώρα με ηγέτες και άλλων κομμάτων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως και θα κάνω, όπως επίσης θα επισκεφτώ και τις Βρυξέλλες και θα επισκεφτώ και το Βερολίνο. Παράλληλα θα πάω και στη Washington Park, διότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα, η οποία ήδη έχει φανεί, όπως θα το έχετε αντιληφθεί, από τις διαρκείς παρεμβάσεις της αμερικανικής πλευράς υπέρ της χώρας τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα φροντίσουμε εμείς ούτως ώστε να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα στην τύχη της, και τούτο γιατί ήδη έχουμε πληρώσει το λογαριασμό με 230.000 παιδιά που έφυγαν από τα σπίτια τους. Και ξέρετε, εμένα με πληγώνει το ότι όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι σε συνθήκες ανέχειας, καταλαβαίνετε ότι ένα σπίτι κλείνει και όχι μόνο μια μάνα χάνει τη μισή ζωή της, αλλά και η Ελλάδα χάνει κάτι από το μέλλον της. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά πρέπει να τα φέρουμε πίσω, γιατί πρέπει να στηρίξουμε σε αυτά τα παιδιά και σε αυτά που είναι σήμερα άνεργα,
πρέπει να στηρίξουμε αυτό που λέμε τη νέα πορεία για μια νέα Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας, καλή δύναμη στο έργο που αναλαμβάνετε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας απόψε. Είναι πάντα χαρά μου να είμαι σε επαφή μαζί σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Θα πάμε τώρα στο διεθνή χώρο. Κλιμακώνεται η ένταση στην Τουρκία, στη Μεθόριο με τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε θέσεις εξτρεμιστών σε συριακό έδαφος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μεθόριο Τουρκία-Συρίας. Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε μεταξύ ανδρών των τουρκικών δυνάμεων και τζιχαντιστών. Ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε θέσεις των εξτρεμιστών σε συριακό έδαφος. Το συμβάν έρχεται λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός αστυνομικού σε ένοπλη επίθεση στον Διαρμπακύρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Την Τρίτη, δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ανδρών του ΠΚΚ στο Τσέιλαν Πιλάρ. Το μπαράζ επιθέσεων ξεκίνησε με το χτύπημα αυτοκτονίας των τζιχαντιστών στη Σορούτς. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Στόχος μας είναι να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες και να αποτρέψουμε το λαθρεμπόριο. Επίσης, θέλουμε να κατευθύνουμε τη ροή των προσφύγων στα σημεία ελέγχου που υπάρχουν κατά μήκος των συνόρων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Μπουλέντα Ρίτζ. Παρά τις δεσμεύσεις της τουρκικής κυβέρνησης, οι Κούρδοι είναι οργισμένοι. Θεωρούν πως η Άγκυρα κάνει τα στραβά μάτια στους τζιχαντιστές. Να γυρίσουμε στα δικά μας. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, οι διοργανωτές του ΠΙΚ Πάτρας προετοιμάζονται για το 7ο κατά σειρά, για την 7η κατά σειρά διοργάνωση. Φέτος αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον κορυφαίων οδηγών της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου η πλατεία Γεωργίου της Πάτρας θα φιλοξενήσει για 7η συνεχόμενη χρονιά το 7ο Patras International Circuit for Cars, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κορυφαίων Ελλήνων και ξένων οδηγών, αλλά και πολλών επισκεπτών που είναι λάτρεις της ταχύτητας και της αδρεναλίνης. Αντίθετα με όλα αυτά που γίνονται της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι πρέπει να το διοργανώσουμε και να μην σταματήσει αυτή η ροή κάθε χρόνο να γίνεται αυτό το υψηλού επίπεδου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπου το motor sport είναι ψηλά, τα τροχαία ατυχήματα, ο δείκτης των τροχαίων ατυχημάτων είναι χαμηλός. Προσπαθούμε να δώσουμε διέξοδο στα παιδιά, την ενέργειά τους να την εκτονώσουν οπουδήποτε αλλού εκτός από τους δρόμους. Στο πλευρό των διοργανωτών θα είναι και φέτος η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ λόγω οικονομικών δυσκολιών ο Δήμος Πατρών δεν θα είναι συνδιοργανωτής. Δεν είμαστε συνδιοργανωτές όπως ο Δήμος δεν ήταν ούτε τις προηγούμενες χρονιές και δυστυχώς φέτος δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να είμαστε και χορηγοί όπως συνέβαινε άλλες χρονιές της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Και αυτή η χρονιά να είναι πετυχημένη, η προσέλευση κόσμου να είναι μεγάλη, η προσέλευση των αθλητών και διεθνών αθλητών να είναι μεγάλη. Ήδη ξένοι οδηγοί από διάφορες χώρες του εξωτερικού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΠΙΚ, ενώ εκτός από το αθλητικό κομμάτι θα λείψει και φέτος το σοου, μια συναυλία στην κεντρική πλατεία της πόλης, έκθεση αυτοκινήτων αντίκας, ενώ τόσο θα συμβούν τις δύο μέρες, θα αποτυπώσουν με τη φωτογραφική τους μηχανή τα μέλη της φωτογραφικής λέσχης Πάτρας ή Δήφος. Ένα υπερθέαμα παραδοσιακών χωρών από την Ελλάδα, τον Πόντο και τη Μικρασία παρουσίασαν στην Κεφαλονιά 165 χορευτές του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς, ο Μπάλος.
Μέσα στο αλωνάρι της χαρές. Αυτός ήταν ο τίτλος της φετινής μουσικοχορευτικής παράστασης που έχει καθιερώσει και διοργανώνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ο Μπάλος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονίας Ιθάκης και την Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου. Ο κόσμος που κατέκλυσε τον αύριο χώρο του Ξενία είχε την τύχη να παρακολουθήσει επί σκηνής 165 χορευτές όλων των ηλικιών, οι οποίοι παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Η φετινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ο Μπάλος ήταν ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στο μήνα Ιούλιο, με τις τόσες ασχολίες, τις γιορτές και τα πανηγύρια που περιλαμβάνει, και δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να σμίγουν είτε στα χωράφια κοπιάζοντας για την επιβίωσή τους, είτε στις διάφορες άλλες εκδηλώσεις, προσπαθώντας να ξεφύγουν έστω και για λίγο από τις δύσκολες συνθήκες της ζωής. Πάμε και σε μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Το τρίτο του φιλικό έδωσε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ιτήθηκε με 3-2 από την Φύτεσε. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με πέναλτι του Γιάννου, αλλά ο Ολλανδικός Σύλλογος ήταν πιο ξεκούραστος και σημείωσε στη συνέχεια 3 γκολ. Οι Κιτρινομπλέ κατάφεραν μόνο να μειώσουν με τον Μάσα σε 3-2. Στη Β' Εθνική, την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή Δικαίωση, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όσον αφορά τον ορισμό έδρας της ΠΑΕ στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ουδέποτε κατετέθη αίτημα μεταβολής της έδρας του Αχαϊκού Συλλόγου κατά τα οριζόμενα και έτσι η έδρα παραμένει στην Πάτρα. Από την πλευρά της, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή κάνει λόγο για ελλειπή αντιμετώπιση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς το αίτημά της για παράνομη αλλαγή γηπέδου είχε υποβληθεί εδώ και αρκετό καιρό. Στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και την Τόξα Νέας Μανουλάδας, η διοίκηση δεν το βάζει κάτω και παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, κρατάει την ομάδα στην κατηγορία. Η αγάπη για τον σύλλογο από την Ηλία ήταν τεράστια, με τους παράγοντες να μην θέλουν να πετάξουν στα σκουπίδια την προσπάθεια που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ο σύλλογος, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ανδρέα Γούρμο, ο οποίος είναι και ο βασικός επιθετικός του σωματείου. Στη Ζάκυνθο και τον ΑΟ Λεβάντε, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση άλλων δύο ποδοσφαιριστών, καθώς έκλεισε από τον τοπικό σύλλογο της Νέας Άντας τους Ανδρέα και Θανάση Γιακουμέλο. Εν τω μεταξύ, ελάχιστες πιθανότητες να καθίσει στον πάγκο των Νυχτερίδων έχει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, καθώς υπάρχει διαφορά στο οικονομικό σκέλος. Η διοίκηση κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, όπως του Γιώργου Ανδρεόπουλου από την Ηλία. Στην Basket League και τον Απόλλωνα της Πάτρας, η ομάδα έκανε την πρώτη της μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε τον 25χρονο Αμερικάνο Power Forward Tony Meyer. Ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην Πολωνία, είχε μέσο όρο 14,1 πόντους και 6,2 rebound, ενώ είναι εξαιρετικό σουτέρ τριών πόντων με ποσοστό 42,3%. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Αμέσως τώρα η πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, άλλη άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά και γαλάζιο παράθυρο με την Έλληνα Μελίτα. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.